Σχόλιο για τον θάνατο Κινέζου από Χάντα Βαϊρούς κάνει ο Ηλίας Αλφα Μόσχιαλος. Ο καθηγητής πολιτικής της υγείας στο London School of Economics, ο οποίος συνηθίζει να κάνει αναρτήσεις σχετικά με τον κορονοϊό, αυτή τη φορά, αναφέρθηκε στην είδηση θανάτου ενός Κινέζου από Χάντα Βαϊρούς, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται λόγος πανικού. Η ανάρτηση του Ηλία Αλφα Μόσχιαλου, ας σταματήσουν κάποιοι να σπέρνουν τον πανικό χωρίς λόγο για το θάνατο Κινέζου από Χάντα Βαϊρούς. Έχει πάνω από 11,0 προωθήσεις η επισυναπτώμενη ανάρτηση από το Χέλα Ζουρνάλ. Παρότι ο Ιάντα Βαϊρούς αναφέρεται σε μια επικίνδυνη οικογένεια ιών, δεν είναι συγκρίσιμος με τον κορονοϊό και δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Νέο συναγερμό στην Κίνα, άνδρας πέθανε από τον ιό Χάντα Βαϊρούς, Κόσμος 24/03/2020, 21 και 6. Ο Χάντα Βαϊρούς δεν είναι νέος ιός, είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες και ενδεχομένως ενεργός για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων, κολλάει μόνο με την κατάποση και βρώση των σωματικών υγρών ποντικών ή αρουραίων. Και είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να τον αντιμετωπίσουμε, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής εμβολίων. Τα ψεύτικα μηνύματα φαίνεται να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο των ανθρώπων, εν μέσω κρίσης κορονοϊού, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να μοιράζονται ακόμα πιο ανησυχητικές πληροφορίες. Και είναι πιθανό να προκαλέσουν περιττό άγχος στους ανθρώπους που ήδη ανησυχούν για τις πανδημίες.